ότι για ακόμη μια φορά βγαίνουμε εκτός έδρας και πέφτουμε αμαχητικό να πω. Τρία γκολ να τρώμε κάθε φορά εκτός έδρας είναι λίγο βαρύ και δύσκολο. Έχουμε 3-4 συνεχόμενα παιχνίδια με το ίδιο σκόρ, με το 3-1. Είναι πρόβλημα για μας, ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Σίγουρα δεν είναι δικαιολογία, είναι η ανομοιογένεια της άμυνας που έχουμε εδώ και 5-6 αγωνιστικές με την αποβολή του Γκάγκα, η οποία μας τρέξει 5 αγωνιστικές. Ο οποίος ήρθε, φεύγει ο Βουραζέρης, φεύγει ο Σπαθής, φεύγει ο ένας, φεύγει ο άλλος. Έχουμε θεματάκια εκεί και έχουμε προβλήματα στο αμυντικό μας κομμάτι. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε στη συνέχεια για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στα εκτός έδρας. Στην εικόνα του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο μπήκε πολύ καλά η πίδα. Είχε ένα τέταρτο πάρα πολύ καλό 20 λεπτό. Είχε καλές φάσεις. Είχαμε ένα καλό Παπαγιάννη στο πρώτο ημίχρονο και κράτησε το 0. Όμως από εκεί και πέρα, μετά το 15 λεπτό, μετά το μισάωρο το πρώτο ημίχρονο, βγήκαμε κι εμείς μπροστά. Κάναμε δύο φάσεις καλές, η οποία δεν ξέρω αν είναι πέναλτι. Μία ο παίκτης διαμαρτύρεται ότι είναι πέναλτι, τον έχει τραβήξει ο αντίπαλος. Μας έδινε το πέναλτι εκεί, ίσως να βάζαμε ισορροπίες. Όπως και η φάση που κάναμε στο τέταρτο του Ιωργατζή, θα μπορούσε να έχει κάνει το 0-1 στο 42-43 και να έχει διαφορετικό. Να μπούμε μια διαφορετική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα και στο μοιρασμένο παιχνίδι, μπορώ να πω, του δεύτερου ημίχρονου, κάνουμε το αυτογκολ εμείς, από μια σέντρα σουτ σε μια επικίνδυνη φάση του αυτού, κάνει τάκλιν ο Βουραζέρης και στήσει στα δίχτυα. Από εκεί και πέρα άνοιξε το παιχνίδι, άνοιξε το σκορ, δεχτήκαμε 3 γκολ, καλύτερη πείδωνα σε όλο το διάστημα. Να δω, να ευχηθώ και να δώσω και συγχαρητήρια στην ομάδα και να της ευχηθώ καλή συνέχεια. Καθοριστικό ήταν το γκολ για πόντους του Παπαγιάννη, πιστεύετε, στο σημερινό παιχνίδι σας. Ναι. Που αν συνέχιζε έτσι, ίσως να κρατούσαμε και ένα παιδί, να είχαμε και λίγη τύχη όπως την είχαμε στο πρώτο και να κρατούσαμε ένα 0-0, να φεύγουμε ένα πόντο τουλάχιστον με βαθμό ισοπαλίας. Κόλλησε λίγος από μέτρο σου, θέλω να σας ρωτήσω, εκτιμάτε ότι η ομάδα μπορεί να κινδυνεύσει? Υπάρχουν πάρα πολλά αποτελέσματα τα οποία είναι μη προβλέψιμα τις τελευταίες αγωνιστές, αλλά και από την αρχή του πρωταθλήματος μας. Είναι ρευστά τα πράγματα, είναι από προσανατολιστικό το γεγονός ότι δύο μόνο ομάδες υποβιβάζονται από την κατηγορία? Το δύο ομάδες υποβιβάζονται στην κατηγορία είναι παγίδα. Είναι παγίδα και είναι και εφησυχασμός πολλών και των παικτών και εμάς προσωπικά, έτσι, όλων των ομάδων. Το ότι αν είμαστε επικίνδυνοι για υποβιβασμό, όλα τα έχουμε δει στο ποδόσφαιρο. Κινδυνεύεις και φοβάσαι ανά πάσα στιγμή, δηλαδή αν σε πάρει ο κατήφορος, αν δεν σε πάνε καλά. Νομίζω ότι έχουμε δυνατότητες να είμαστε μια σταθερή και καλή ομάδα όπως δείξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε διακυμάνσει την απόδοσή μας, ειδικά στα εκτός έδρας, το οποίο το έχουμε για πρώτη χρονιά φέτος. Αλλάξαμε λίγο, είμαστε πιο επιθετική ομάδα, αμυντικά έχουμε προβληματάκια. Θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και να σταθεροποιηθούμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή του Ρίγα Φεραίου για τα καλά του λόγια. Θα ήθελα να ανταποδώσω όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί όντως έτσι είναι. Είναι ο Ρίγας Φεραίος μια ομάδα της κατηγορίας, μια ομάδα δουλεμένη. Με τον προπονητή του είναι χρόνια. Έτσι. Και δείχνει μια ομάδα η οποία τουλάχιστον στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Στο σημερινό παιχνίδι ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ξέραμε ότι ο Ρίγας Φεραίος έρχεται με κάποιες απουσίες. Θα έρθει μια ομάδα η οποία θα παίξει δυνατά, όχι αντιαθλητικά. Και το είδαμε. Μπήκαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο λεπτό θα μπορούσαμε να είχαμε προηγηθεί με το τέταρτο του Κυπαρίσι. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Συνεχίσαμε με επιμονή. Οι φάσεις ερχόντουσαν συχνά. Δυστυχώς το πρώτο ημίχρονο τελείωσε χωρίς σκορ. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πάλι δυνατά. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με ένα αυτογκολ, το οποίο όμως προήλθε από πολύ ωραία ομαδική προσπάθεια. Και ένα πολύ ωραίο σπάσιμο του Γιώργου του Κυπαρίσι, το οποίο δυστυχώς όποιος τη βρίσκει εκεί τη στέλνει στα δίχτυα. Έτυχε να είναι αμυντικός. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι πήρε άλλη ροή. Απελευθερωθήκαν τα πόδια των παιδιών. Πετύχαμε άλλα δύο τέρματα. Και ήμασταν δυστυχώς, χάσαμε τη συγκέντρωσή μας στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού και δεχτήκαμε το 3-1, το οποίο δεν αλλάζει μεν τίποτα, αλλά δεν θα θέλαμε να δεχτούμε κιόλας γκολ. Κάναμε μια μεστή εμφάνιση, ξαναλέω. Πολύ προσεγμένοι, ανασυγκροτούμαστε γρήγορα γιατί την Τετάρτη προέχει το παιχνίδι του Κυπέλου.
έτσι, που είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους. Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Ρίγα Φεραίου. Της αξίζει να μείνει στην κατηγορία, άποψή μου. Και καλή συνέχεια στο προπονητή της ομάδας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια δυσκολία στο γκολ. Αυτό φάνηκε σήμερα και μια άμυνα, όπως είπε και ο προπονητής του Ρίγα, ότι δεν τα πήγε και καλά. Και αν δεν έχωρα το αυτοκόλ, πιστεύετε ότι θα δυσκολεύσασταν να ανοίξετε? Κοιτάξτε, το γκολ είναι και θέμα τύχης. Ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Το αν ερχόταν όπως ήρθε ή αν ερχόταν στο 80-85, καλοδεχούμενο, από τη στιγμή θα μας δώσει 3 βαθμούς της νίκης. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ήδη η ομάδα στα 2 παιχνίδια πέτυχε από 3 γκολ. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ευελπιστώ σε καλύτερη συνέχεια. 15 ευκαιρίες ήταν κλασικές μπροστά στην ηλικία του Παπαγιάννη. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στο τερματοφύλακα του Ρίγα Φεραίου, έτσι, γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κάποιες αποκρούσεις ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, είχαμε και δοκάρι. Θεωρούμε ότι με τη δουλειά που γίνεται στις προπονήσεις θα βελτιωθεί και άλλο το κομμάτι και θα είμαστε καλύτεροι. Η ομάδα την περσινή αγωνιστική περίοδο έκανε μια επιλογή, προέκρινε το θεσμό του κυπέλου έναντι του πρωταθλήματος. Φέτος θεωρείται ότι μπορεί να διατηρήσει τους δύο θεσμούς σε υψηλό επίπεδο? Έχει κατακτήσει πέρσι το τρόπιο στην κατηγορία? Ναι. Χαίρομαι που το αναφέρατε. Είμαστε μια ομάδα η οποία χτίστηκε για να πρωταγωνιστήσει και στους δύο θεσμούς. Δεν αφήνουμε τίποτα, κυνηγάμε τα πάντα. Είμαστε μια διψασμένη ομάδα. Ένας τίτλος άλλωστε πάντα ανοίγει την όρεξη και δεν κορίζει ποτέ. Οπότε δουλεύουμε την Τετάρτη κάτω το κεφάλι, διεκδικούμε την πρόκριση στα Ίσια και ευελπιστούμε στην πρόκριση. Είναι στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό ταξίδι. Βουραζέλης, Ρίγα Φεραίους. Θεωρώ δίκαιο το αποτέλεσμα για να δώσω χαρακτήρια στην ομάδα της Πίθνας. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πιο συγκεντρωμένα. Καταφέραμε να κρατήσουμε ανέκοφη την αιστεία μας. Θεωρώ πολύ κρίσιμη τη στιγμή, καθώς έπρεπε να μας έχει δεθεί ένα απέναντι χωρίς να μειώσει τη νίκη της Πίθνας. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήγαμε καθόλου στον αγωνιστικό χώρο, δεχτήκαμε πίεση και πέσαμε σε λάθη τα οποία μας κόστησαν. Πιστεύω ότι μπήκαμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Χάσαμε 2-3 ευκαιρίες. Δεν ήρθε το γκολ στο πέτο ημίχρονο. Προσπαθήσαμε πολύ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάλι το ίδιο δυνατά. Ήρθε το γκολ γρήγορα. Και πιστεύω μετά λύθηκαν τα πόδια μας. Βάλαμε άλλα 2. Αυτό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Και καλή επιτυχία στο Ρίγα.